ανησυχεί και βλέπει αυτά και σου λέει «Αμάν τα παιδιά μου, τι γίνεται». Αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα οι αψιμαχίες, αυτά τα δακρυγόνα είναι ανάμεσα στις δύο αστυνομίες και ανάμεσα στους μετανάστες και στην ελληνική αστυνομία, έτσι. Τα παιδιά δηλαδή που είναι εκεί στρατευμένα κτλ. Δεν διατρέχουν αυτή τη στιγμή κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι για μια προβοκάτσια, πιθανότητα προβοκάτσια. Κοιτάξτε εδώ. Δείτε κοιτάξτε τώρα τη ζωντανή εικόνα. Αυτή είναι η ζωντανή εικόνα. Εν τω μεταξύ, οι μετανάστες δεν έχουν δακρυγόνα. Η αστυνομία τους έχει δακρυγόνα. Οι Τούρκοι. Προμηθεύσανε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτοί κάνουν πόλεμο κανονικό. Υπάρχει διαρκή κίνηση από τη μεριά του τουρκικού φράχτη. Και αυτό το οποίο ήταν το ενδιαφέρον ήταν ότι υπήρχε μια καταλλαγή το προηγούμενο διάστημα. Και από τη μεριά των τουρκικών δυνάμεων, όσο και ο κύριος Ερντογάν είχε διαβουλεύσεις, και φαινόταν ότι απομακρύνονταν πρόσφυγες και μετανάστες προς τα νοτιότερα πάντως σημεία της σύνοριογραμμής. Βλέπουμε ότι το κρατάνε τώρα σε χαμηλό επίπεδο αντίδρασης από τη δική μας πλευρά, διότι ξέρουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν και αύρες και τα λοιπά, θα μπορούσαν να τις είχαν χρησιμοποιήσει. Δεν το κάνουν. Τις χρησιμοποιούν. Αυτή τη στιγμή, στο σημείο που είμαστε τουλάχιστον και βλέπουμε τα επεισόδια, βλέπουμε ότι δεν γίνεται και κάποια τέτοια χρήση. Μα γι' αυτό λέμε ότι το κάνουν πολύ σταδιακά. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Ακριβώς. Ότι οι Τούρκοι περιμένουν μία προβοκάτσια.